Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για αυτά τα μαντιλάκια, ας πούμε, γαντάκια, με μακιγιάζ, από την εταιρεία Glove. Το δικό μου είναι από το κουτί του Cherry Box, του καλοκαιριού. Υπάρχουν τριών ειδών τέτοια γαντάκια. Το ένα είναι το Quick Treat που έχω εγώ. Υπάρχει, το οποίο να σας το δείξω κιόλας, είναι ένα πάρα πολύ μικρό γαντάκι. Χωράει έτσι σε ένα δάχτυλο. Υπάρχει το λίγο μεγαλύτερο που λέγεται On The Go και υπάρχει και το μεγάλο που μπαίνει σε όλο το χέρι και λέγεται Comfort. Οι τιμές του νομίζω αυτό κάνει 15 ευρώ και το πιο ακριβό κάνει 20. Μέσα σε αυτή τη συσκευασία έχει εκτός από το γαντάκι και ένα φυλάδιο έτσι με κάποιες γενικές πληροφορίες. Τώρα αυτό υπόσχεται ότι με λίγο νεράκι, αν το βρέξετε δηλαδή, καθαρίζει όλο το μακιγιάζ χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα όπως δεμακιγιάζ ματιών κτλ, γαλακτώματα κτλ. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει, ήθελα να σας κάνω βίντεο, ένα first impressions και demo μαζί, να το δούμε μαζί το πώς, αν βγάζει τέλος πάντων το μακιγιάζ. Οπότε είπα σήμερα να κάνω αυτό το βιντεάκι. Μιας και έχω κάνει έτσι ένα μακιγιάζ, το οποίο θα σας έχω το link να το δείτε αν δεν το έχετε δει. Και επειδή έχω χρησιμοποιήσει και σκιές και eyeliner και μάσκαρα και τα πάντα, είπα ότι είναι αυτή η ευκαιρία να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το μικρούτσικο, το γαντάκι. Οπότε πάμε να το δούμε. Λοιπόν, το γαντάκι το έχω βρέξει και το έχω στύψει να φύγει όλο το νερό, οπότε ξεκινάμε. Το βάζω στο χέρι, βέβαια δεν είναι πάρα πολύ βολικό το μέγεθός του. Αλλά να δούμε τι κάνει. Λοιπόν, ξεκίνησα από τα μάτια που είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχει βγάλει την σκιά, την πάνω. Και τη μάσκαρα νομίζω, η σκιά από κάτω ακόμα δεν έχει φύγει. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει έτσι. Λοιπόν, θα χρειαστεί να το ξαναβρέξω νομίζω. Πάντως, αν είναι να πάρετε κάποιο, νομίζω το On The Go θα ήταν το καλύτερο, γιατί δεν είναι ούτε μεγάλο, ούτε μικρό, είναι ιδανικό και για ταξίδια. Εγώ αν ήταν να αγοράσω κάποιο, πάντως θα έπαιρνα εκείνο. Αλλά για να δούμε αν κάνει δουλειά. Προς το παρόν, το make-up το έχει βγάλει. Λοιπόν, πάω να το βρέξω. Λοιπόν, επέστρεψα και συνεχίζω από αυτή την πλευρά. Αυτό να σας πω ότι μετά από 4 μήνες πρέπει να το αλλάξετε, δεν μπορείτε να το έχετε δηλαδή επαόριστον, αλλά είναι πολύ ωραίο το ότι
Με ένα σφουγγαράκι και με λίγο νερό μπορείτε να ξεβαφτείτε χωρίς να χρειάζεστε ένα σωρό προϊόντα. Βέβαια, από ό,τι βλέπω, δεν βγάζει πάρα πολύ καλά όλο το μακιγιάζ. Δηλαδή, το make-up έχει φύγει, η σκιά έχει φύγει, eyeliner έχει φύγει, η σκιά κάτω από τα μάτια εδώ, ίσως επειδή είναι από κάτω και δεν το έχω τρίψει εγώ καλά, δεν έχει φύγει. Δυσκολεύεται λίγο με τη μάσκαρα. Έχω τρίψει αρκετά τα μάτια μου, δηλαδή σε σημείο που άρχισε να πονάει και νομίζω δεν έχει φύγει καλά η μάσκαρα. Νιώθω δηλαδή ότι έχει ακόμα. Θα σταματήσω εδώ, θα κάνω και λίγο στο λαιμό που έχω λίγο make-up. Δεν θα συνεχίσω άλλο με τα μάτια. Θα πάω απλά να βάλω αντιμακιγιάζ ματιών, να σας δείξω αν έχει μείνει ποσότητα και πόση και θα ξαναεπανέλθω. Λοιπόν, και επανήλθα. Βλέπετε ότι έχω κάποιες κοκκινίλες επειδή το έτριψα λίγο πιο πολύ. Έβγαλα το μακιγιάζ από τα μάτια με ένα αντιμακιγιάζ ματιών και έβαλα και λίγο γαλάκτωμα προσώπου και έβγαλα λίγο το make-up και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Από τη μάσκαρα έχει βγει αυτό και από το πρόσωπο έχει παραμείνει αυτό εδώ. Δεν είναι πάρα πολύ όπως βλέπετε, έχει κάνει δηλαδή αρκετά καλή δουλειά και σκεφτείτε ότι είναι και το μικρό μέγεθος που δεν μπορείς, θέλει λίγη ώρα παραπάνω μέχρι να το κάνεις όλο το πρόσωπο, δεν είναι πάρα πολύ βολικό αυτό το μικρούλι. Πάντως βλέπετε ότι έχει κάνει καλή δουλειά με το να χρησιμοποιείς μόνο νερό και μόνο αυτό το γαντάκι. Επίσης, το πώς το πλένουμε τώρα. Είναι πάρα πολύ εύκολο, βάζετε νερό και λίγο κρεμοσάπουνο, εγώ χρησιμοποίησα κρεμοσάπουνο δηλαδή, ή αν έχετε κάποιο σαπούνι, το τρίβετε και φεύγει πάρα πολύ εύκολα, όπως βλέπετε είναι σχεδόν σαν την αρχική του κατάσταση, μόνο το κραγιόν δεν έχει φύγει πάρα πολύ καλά και το έδρεψα και αρκετές φορές, αλλά προφανώς είναι πιο δύσκολο να φύγει το κραγιόν. Αυτά λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε χρησιμοποιήσει. Αν το έχετε χρησιμοποιήσει, θα ήθελα να μου πείτε για τη γνώμη σας. Ή αν έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο, ή το on the go ή το comfort, να μου πείτε αν σας άρεσε, αν σας βόλεψε, αν έβγαλε το μακιγιάζ κτλ. Αυτό ήταν το βίντεο και μια αρχική εικόνα, ας πούμε, αυτού του γατιού. Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω και σίγουρα θα το παίρνω μαζί μου και στα ταξίδια, αν θέλω κάτι έτσι γρήγορο και εύκολο. Αλλά το αρνητικό, ας πούμε. Το αρνητικό αυτού του γατιού είναι ότι είναι πάρα πολύ μικρό και σου παίρνει πάρα πολύ ώρα να καθαρίσεις το πρόσωπο. Και το ότι δεν αφαιρεί πάρα πολύ καλά τη μάσκαρα. Κατά τα άλλα νομίζω είναι πάρα πολύ καλό και νομίζω ότι συμφέρει γιατί κάνει 15 ευρώ. Νομίζω 15 ευρώ, δεν είμαι και σίγουρη. Και το χρησιμοποιείτε για 4 μήνες, που σημαίνει ότι για 4 μήνες δεν χρειάζεται να αγοράσετε οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βίντεο, θα τα ξαναπούμε. Γεια!